Πολλές μαθητών για χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της χώρας, με την Κρήτη να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα σε σχολεία της Αττικής έχουν επιβληθεί πάνω από 2.000 αποβολές. Στην Κεντρική Μακεδονία περισσότερες από 800 και στην Κρήτη ο αριθμός ξεπερνάει τις 600, 1,5 μόλις μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν μπορούμε ούτε να ποσοτικοποιούμε, ούτε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βγάζουμε στατιστικά για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε, την τηρούμε όσο μπορούμε και κατανοούμε όλη την αναγκαιότητά της και τη χρησιμότητα. Ο κύριος Πιερακάκης καλά θα κάνει να δει τις ελλείψεις σε κτηριακές υποδομές και σε εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουμε στο Ηράκλειο και έχουμε όντως τέτοια πρωτιά, γιατί εμείς πρωτιά τέτοιου τύπου δεν έχουμε. Εμείς έχουμε πει ότι με τιμωρητικά μέτρα δεν μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα. Αν και ζητούμενο για όλους είναι οι μαθητές να έχουν χρόνο μακριά από τις οθόνες, επικεντρώνοντας την ώρα που βρίσκονται στο σχολείο, είτε στο μάθημά τους, είτε στις επαφές με τους συμμαθητές τους, εν τούτης εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται με τιμωρητικό τρόπο. Κοινωνικά ζητήματα όπως η χρήση του κινητού και το πώς αξιοποιείται το κινητό από έναν ανήλικο μαθητή ή η σχολική βία αντιμετωπίζονται με μέτρα πρόληψης, με δημιουργία σχολών γονέων που το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, με την επιμόρφωση των γονέων για ζητήματα διαχείρισης όπως αυτό και της χρήσης του κινητού. Πλειοψηφικά αυτή τη στιγμή, αν το δούμε το πράγμα, τα παιδιά κατανόησαν την αναγκαιότητα αυτή και θεωρώ ότι το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά και όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι θα γίνεται συνείδηση στα παιδιά ότι καλό είναι τις ώρες τουλάχιστον του σχολείου να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να υπάρξει μια διάδραση μεταξύ τους. Δάσκαλοι και καθηγητές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, συμμετέχοντας σε 24-ωρη απεργία. Μάλιστα, η απεργία χρειάστηκε να επαναπροκηρυχθεί από την ΑΔΔ, αφού μετά από αγωγή του Υπουργείου, αυτή που είχε προκηρύξει η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος κρίθηκε παράνομη, προκαλώντας την οργή εκπαιδευτικών. Ποινικοποιεί την απεργία. Είναι πρωτόγνωρη κατασταλτική πολιτική μεταπολιτευτικά. Καλούμε τους συναδέρφους να σηκώσουν το ανάστημά τους στο επίπεδο που απαιτεί η χουντικής πολιτική, η χουντικής κοπής πολιτική της κυβέρνησης. Οι πολίτες κρίνουν και η ελληνική κοινωνία κρίνει κατά πόσο θέλουμε σε μια χώρα να μην υπάρχει φωνή, να μην υπάρχει διεκδίκηση, να μην υπάρχει αντίδραση. Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, εκτός από τα αιτήματα για στελέχωση των σχολείων και αύξηση των μισθών τους, ζήτησαν την απαλλαγή των τριών συναδέλφων τους, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες και περνούν από πειθαρχικό, για τις αντιδράσεις τους στο μέτρο της αξιολόγησης. Αν δεν πάμε όλοι μαζί, δυναμικά και μαζικά, να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για τη ζωή μας, δυστυχώς θα βουλιάζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο.